Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στη ζώνη ενημέρωσης του Ionian Channel. Είναι Παρασκευή 7 Ιουνίου, ώρα για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Μια σπουδαία ανακάλυψη που αφορά σε κύονες αλλά και διάσπαρτο αρχείο δομικό υλικό στην περιοχή του Αλικανά είναι το κεντρικό μας θέμα για απόψε. Ακόμη θα συνδεθούμε με τον Δήμαρχο της Λευκάδας, κύριο Αραβανή, για να συνομιλήσουμε για μια σειρά προβλημάτων αλλά και λύσεων που δόθηκαν εκεί. Αυτές και άλλες πολλές ειδήσεις θα μας απασχολήσουν απόψε. Εκμεταλλευτείτε το ανανεωμένο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατοίκων» με τους δικούς σας όρους. Αντικαταστήστε τα παλιά σας κουφώματα με αξιόπιστα συστήματα κουφωμάτων Γλαβάς. Με ευνοϊκούς όρους έως 70% επιχορήγηση. Άτοκο δάνειο. Ζητήστε μας προσφορά σήμερα. Συστήματα κουφωμάτων Γλαβάς. Επιμονή στη λεπτομέρεια. Πρώτα η ασφάλειά σας. Ασφάλειες ΟΓΑ από 86 ευρώ το εξάμηνο. Έχεις ανασφάλιστο όχημα? Είσαι άνεργος ή συνταξιούχος? Εποφελήσου από τις εκπτώσεις του γραφείου μας για το αυτοκίνητό σου. Ασφάλειες Λιβάνι. Θα ξεκινήσουμε το απόψινό μας δελτίο με μια ευχάριστη, ιδιαίτερα ευχάριστη είδηση. Στο επίκεντρο του αρχαιολογικού ενδιαφέροντος φέρνει τη Ζάκυνθο μια ιδιαίτερα σημαντική ανακάλυψη που αφορά σε κύονες, πλακόστρωτα αλλά και διάσπαρτο αρχαίο δομικό υλικό στην περιοχή του Αλικανά. Τα ευρήματα εκτείνονται σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις σε έκταση 30 έως 40 στρεμμάτων. Την ανακάλυψή της επιβεβαίωσαν οι υποβρύχες έρευνες που έκανε στις 13 Μαΐου κλιμάκιο της εφορίας εναλλείων αρχαιοτήτων που μετέβη στο νησί της Ζακύνθου για σειρά αυτοψιών κατόπιν πρόσκλησης του Δήμου Ζακύνθου και ύστερα από υπόδειξη του Δήτη Παύλου Βούτου. Ας δούμε τι δήλωσε λίγο πριν στην κάμερα του Ionian Channel ο κύριος Βούτος. Στο νησί το έναυσμα να αρχίσει να καταλαβαίνει την πραγματική του ιστορία, να καταλάβουμε ότι η ιστορία μας δεν είναι η ενετή, είναι πολύ παλιότερη. Θεωρώ ότι αυτό που βρέθηκε είναι πολύ σημαντικό για την καινούργια γενιά, για τα παιδιά που θα μεγαλώσουν από εδώ και πέρα, για να αρχίσουν να σέβονται το περιβάλλον, τον τόπο που γεννηθήκανε. Και νιώθω πολύ χαρούμενος που κατάφερα εγώ να το βρω μπροστά μου και να εμφανιστεί για όλους μας και να προχωρήσουμε, θα δούμε πώς. Πώς έγινε αυτή η ανακαλύψη? Για πολλά χρόνια κολυμπάω στην περιοχή και κάνω καταδύσεις, αλλά η ασχολία μου η προηγούμενη ήταν το ψάρεμα, το ψαροντούφεκο. Εδώ και περίπου 8-10 χρόνια πήρα μία κάμερα υποβρύχια, σταμάτησα το ψαροντούφεκο λόγω του ότι μειώνονται τα αλλιεύματα πάρα πολύ σημαντικά. Και άρχισα να τραβάω φωτογραφίες. Μέσα από τις φωτογραφίες μου πέρυσι το καλοκαίρι, κατάλαβα ότι οι πέτρες που έβλεπα τόσα χρόνια μπροστά μου δεν ήταν απλές πέτρες, αλλά ήταν κατάλοιπα του αρχαίου μας πολιτισμού. Θεώρησα ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Πήγα στο Μουσείο της Ζακύνθου, κατέθεσα ένα CD, το οποίο έφυγε πέρυσι το καλοκαίρι και πήγε στις ενάλλειες αρχαιολογικές υπηρεσίες της Αθήνας. Και φέτος το Μάιο είχαν έρθει οι αρχαιολόγοι της ενάλλειας αρχαιολογικής υπηρεσίας για να κάνουν κάποιες έρευνες στο κερί για ένα έργο του λιμανιού που πρόκειται να γίνει εκεί. Και ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Πλαδικός, κατέβαλε πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες για να ξεπεραστεί η γραφειοκρατία. Τον ευχαριστώ από την καρδιά μου γι' αυτό. Έχει κάνει μια πάρα πολύ σοβαρή έρευνα. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να βουτήξουν οι αρχαιολόγοι και να βρουν αυτό το θαύμα. Από εδώ και πέρα, κύριε Βούτο, τι πιστεύετε ότι θα γίνει, ποια θα είναι η εξέλιξη? Γνωρίζουμε ότι θα έρθει και ένα κλιμάκιο τον Σεπτέμβρη στην Ζάκυνθο. Ωστόσο, πώς πιστεύετε κι εσείς ότι θα εξελιχθεί η έρευνα? Κοιτάξτε, στην Ελλάδα του 2013 το να κάνει πρόβλεψη κάποιος για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα είναι μάλλον όχι εκ του ασφαλούς. Σίγουρα, από ό,τι μου έχουν εξηγήσει οι ίδιοι οι αρχαιολόγοι, είναι μια δουλειά η οποία θέλει πάρα πολύ εμπεριστατωμένη και λεπτή έρευνα, η οποία παίρνει αρκετό χρόνο. Καταρχήν πρέπει να κάνουν καταγραφή από ό,τι μου είπανε, πρέπει να τα ζωγραφίσουν όλα ένα-ένα, πέτρα προς πέτρα. Και αφού τελειώσει η καταγραφή και ξέρουν πάνω κάτω τι είναι, πού είναι και σε τι έκταση απλώνεται όλη η ανακάλυψη, τότε θα πρέπει να κάνουν αρχαιολογικές τομές, να μπουν μέσα στα συντρίμμια
και να δουν τι υπάρχει από κάτω. Και ένα τελευταίο, πιστεύετε ότι η συγκεκριμένη τώρα περιοχή έχει ανάγκη από φύλαξη? Υπάρχουν κάποια λέει κομμάτια τα οποία μπορούν να μετακινηθούν και να αφαιρεθούν? Κοιτάξτε να δείτε, κομμάτια που να μπορούν να αφαιρεθούν πραγματικά μεγάλης αξίας δεν υπάρχουν, γιατί η κατάρρευση είναι τέτοια που έχει κρατήσει τα μυστικά μέσα. Μένουμε στο θέμα μετά τις δηλώσεις του κυρίου Βούτου. Περνάμε στους καλεσμένους μας. Φιλοξενούμε στο στούντιο του Ionian Channel τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού κύριο Άκη Λαδικό, αλλά και τον συνάδελφο Γιώργο Γεωργιάδη για να συζητήσουμε για το συγκεκριμένο ζήτημα. Καλησπέριζω και τους δυο σας, κύριε Λαδικέ, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, κύριε Λαδικέ, βρισκόμαστε μπροστά σε μια πολύ σημαντική, θα τη χαρακτηρίζαμε, ανακάλυψη. Βέβαια. Και αυτό φαίνεται και από την επίσημη ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού. Και από το γεγονός της υποδοχής που έτυχε αυτό το δελτίο τύπου από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα κεντρικά, σε 2-3 αθηναϊκές εφημερίδες είναι υπό το σέλιδο και απασχολεί και την κύρια σελίδα των θεμάτων πολιτισμού σε όλες τις αθηναϊκές εφημερίδες. Πώς το χαρακτηρίζει η επίσημη σελίδα του Υπουργείου Τουρισμού? Σαν ένα σημαντικό έβριμα, το οποίο περιλαμβάνει δημόσιο κτίριο, μάλλον λιμενικής εγκατάστασης. Προφανώς, αν διαβάσει κανείς πίσω από τις γραμμές της ανακοίνωσης, μάλλον μιλάει για αρχαίο λιμάνι. Πριν μας πει ο Γιώργος ο Γεωργιάδης ρεπορταζιακά που το έχει καλύψει το θέμα, θέλω, κύριε Λαδικέ, να μου πείτε τη σειρά των γεγονότων, των πραγμάτων. Η σειρά των πραγμάτων έχει ως εξής. Ένας δίτης, ο Παύλος ο Βούτος, κάτοικος της ευρύτερης περιοχής, έφερε φωτογραφίες στην Αντιδημαρχία Πολιτισμού και παράλληλα και στην 20η Εφορία Ευζητημένων Αρχαιοτήτων. Πριν πόσο πριν καιρό? Περίπου 2-3 μήνες, 2 μήνες περίπου. Μάλιστα. Όταν λοιπόν είδαμε τις φωτογραφίες, τις συγκεκριμένες φωτογραφίες, αμέσως επικοινωνήσαμε με την Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, μιλήσαμε με την υπεύθυνη του Ιωνίου, την κυρία Μάγδα Αθανασούλα, μας είπε τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουμε και πραγματικά στην πρώτη επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου βάλαμε ως θέμα την πρόσκληση κλιμακίου των Εναλλείων Αρχαιοτήτων στη Ζάκυνθο για την συγκεκριμένη έρευνα. Πραγματικά και έγινε και ήταν μάλιστα και ομόφωνη και πιστεύω ότι αυτό είναι πάρα πολύ τιμητικό για όλους μας η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και τον Μάιο, το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου, πραγματικά κλιμάκιο της Εφορίας Εναλλείων Αρχαιοτήτων αποτελούμενο από την κυρία Αθανασούλα τη Μάγδα, η οποία είναι αρχαιολόγος και δίτης, από τον δίτη τον κύριο Μανώλη Τζεφρόνη και από τον δίτη τον κύριο Γρηγόριο Οικονομόπουλο, ήρθε στο νησί, κάνε παράλληλα και κάποιες έρευνες στο κερί για τη μελέτη του λιμανίου του κερίου, για ένα τεχνικό πρόγραμμα το οποίο πρέπει να προχωρήσει και παράλληλα, μόλις τελείωσαν οι εργασίες τους εκεί, έκαναν την έρευνα στον Αλικανά, στην περιοχή του Αλικανά. Αυτό το οποίο περιέγραψαν και αυτό το οποίο καταμέτρησαν είναι συγκλονιστικό, θα έλεγα εγώ. Καταρχάς, μόνο και μόνο η έκτασή του, δηλαδή 30 έως 40 στρέμματα, δηλώνει κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Από εκεί πέρα, λοιπόν, βγήκε προχθές το πρωί το επίσημο δελτίο τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού και πλέον συντονιζόμαστε για τις επόμενες κινήσεις μας, οι οποίες θα είναι τον μήνα Σεπτέμβριο, μετά πάλι από πρόσκληση του Δήμου Ζακύνθου, ένα μεγαλύτερο κλιμάκιο, περίπου 8 μελές, 10 μελές, το οποίο θα, το ήδη υπάρχουν κλιμάκια, θα συνοδεύεται και από δίτες αρχιτέκτονες και από δίτες σχεδιαστές, να κάνει την αποτύπωση της περιοχής όλης και αυτό πιστεύουμε ότι θα μας δώσει και κάποια στοιχεία περισσότερα, ούτως ώστε κάποια στιγμή να φτάσουμε και στη χρονολόγηση των ευρημάτων. Θέλω, κύριε Λαδικέ, να μου επιτρέψετε να δώσω λίγο το λόγο στον Γιώργο τον Γεωργιάδη. Γιώργο, έχεις καλύψει το θέμα με την εκπομπή πρόσωπα. Έχεις κάνει έρευνα, θα το έλεγα ντοκιμαντέρ περισσότερο. Η οποία δεν έχει παίξει όμως. Δεν έχει παίξει ακόμη, γνωρίζεις πολλά πράγματα. Διότι συμφωνήσαμε όσοι άνθρωποι μπορούσαμε να μιλήσουμε γι' αυτό, για την σπουδαιότητα αυτών των ευρημάτων, να υπάρξει ένα off the record και να μην βγει τίποτα προς τα έξω. Βεβαίως, εγώ διαφωνώ εντός εισαγωγικών, Άκη μου, με την πολιτική της άμυνας. Θέλει μια πολύ πιο επιθετική πολιτική από εσάς.
με την έννοια ότι καλό είναι το off the record, καλό είναι να γίνονται τα πράγματα στην ώρα τους, όμως πρέπει να βγείτε πιο επιθετικά. Κατά τη γνώμη μου, Τάσο μου, λοιπόν, για να απαντήσω το ερώτημα, από όσο έχω μιλήσει όλο αυτόν τον καιρό, δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι στην προτελευταία εκπομπή, στα πρόσωπα ας πούμε, που ήταν αφιερωμένη στο βυθό της Ζακύνθου, έλεγα ότι πολύ πολύ σύντομα μπορεί να ασχοληθούμε και πάλι με πολύ σημαντικά ευρήματα, γνωρίζοντας τι υπάρχει εκεί, αλλά χωρίς να θέλω να καταρρύψω το off the record στο οποίο. Αυτό το off the record, συγγνώμη Γιώργο και κύριε, δηλαδή, και αφορούσε στο να μην γίνει ευρέως γνωστό για κάποιο λόγο. Αφορούσε την μη δημοσιοποίηση πραγμάτων, έτσι, μέχρι να βγει η επίσημη ανακοίνωση. Υπάρχει και μια παραπληροφόρηση, αν θέλετε. Και αν θέλετε, προηγούνται τα επιστημονικά και μετά. Όχι, δεν το λέω. Προ Θεού, ξέρει ο κύριο Λαδικό με ποια έννοια το λέω. Εγώ το λέω με την έννοια, η προσωπική μου έρευνα λοιπόν με οδηγεί κάπου στον Τροϊκό Πόλεμο, με οδηγεί στον Οδυσσέα, με οδηγεί στο Λαέρτη, με οδηγεί στην επιστροφή του Οδυσσέα εδώ. Δηλαδή υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικό έβριμα για μένα. Γι' αυτό λέω ότι θέλει επιθετική πολιτική από το Δήμο. Δεν πρέπει να χαθεί ούτε λεπτό, ούτε στιγμή, διότι βεβαίως η τοπική κοινωνία, αλίμονο, αν δεν γνωρίζει όλα αυτά τα χρόνια σε ένα βάθος 2 με 6 μέτρα, τι υπάρχει. Εσύ μίλησες και με ντόπιους, φαντάζομαι δεκάδες, έτσι. Μίλησα με κόσμο που μπορούσα να μιλήσω, που έπρεπε να μιλήσω. Γιατί ξέρεις, όταν χειρίζεσαι ένα θέμα στο off the record, δεν μπορεί να εμφανιστεί ως δημοσιογράφος μιας εκπομπής εβδομαδιαίας που βγαίνεις και αρχίζεις και ρωτάς. Μίλησα όμως με ανθρώπους που ξέρουν και θέλω να πω ότι, κατά τη γνώμη μου, μακάρι μετά από καιρό να μην με διαψεύσει κανένας, μιλάμε για μια ολόκληρη πολιτεία, όπως είπε ο Άκης, μιλάμε για μια τεράστια έκταση, τουλάχιστον έτσι δεν είναι, Άκη, 330 στρέμματα, τουλάχιστον. 30 με 40 νομίζω. 30 με 40 στρέμματα είναι, αυτό το οποίο φαίνεται αυτή τη στιγμή. Και η πλατεία Σολομού, είπε, Άκη, πόσο είναι? Είναι 3 με 3,5 στρέμματα. Οπότε καταλαβαίνω, μιλάμε για δεκαπλάσιο της πλατείας Σολομού μέσα στη θάλασσα. Όπως λένε οι αρχαιολόγοι ειδικοί, είναι μάλλον κομμάτι μιας πόλης. Εγώ πιστεύω ότι είναι το λιμάνι μιας παλιάς πόλης που έχει βυθιστεί. Θέλω να πιστεύω, με βάση τα στοιχεία του ρεπορτάζ, ότι σε πολύ λίγα χρόνια θα έχει αλλάξει το τουριστικό στάτους της Ζακύνθου και θα δούμε πάρα πολλά πράγματα να εξελίσσονται πάνω σε αυτό το πράγμα. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Το λέω, Τάσο, και να τριχιάζω τώρα. Μα όντως είναι συγκλονιστικό αυτό που λες τώρα. Πήγαμε, είδαμε, φωτογραφίσαμε, βιντεοσκοπήσαμε και πραγματικά θέλω να πιστεύω ότι με σωστές κινήσεις από ανθρώπους που αγαπάνε. Δηλαδή, όταν πρωτομίλησα με τον Άκη το Λαδικό, δεν το λέω τώρα επειδή είναι εδώ, ήταν χαρούμενο σαν παιδάκι που του χαρίζεις δεν ξέρω τι, το πρώτο του δώρο, το πρώτο του αυτό. Δηλαδή, δεν είχε κοιμηθεί το βράδυ, περίμενε με αγωνία να ξημερώσει. Όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν ανθρώπους σοβαρούς, τουλάχιστον που θέλουν να ασχοληθούν και σοβαρά με το και θέμα. Τον τόπο τους. Και γι' αυτό είπα ότι χρειάζεται μια επιθετική πολιτική, με την έννοια ότι μην πάει ο καθένας τώρα να προβάλλει, και ξέρουμε τώρα τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, να προβάλλει απαιτήσεις, να προβάλλει οτιδήποτε. Είναι ένα έβριμα για μένα πάρα πολύ σημαντικό, που θα αναδείξει, αναλαμβάνω, τη Ζακύνθό μας σε άλλη διάσταση. Οι ντόπιοι ήξεραν, αυτοί που κολυμπούσαν εκεί, που ψάρευαν εκεί, δεν γνώριζαν τα ευρήματα αυτά? Κοίταξε, και να μην ξέρεις, όταν κολυμπάς και βλέπεις κάποια πράγματα, γιατί σου λέω δεν είναι μόνο τα 6 μέτρα, που δεν είναι μεγάλο βάθος 6 μέτρα, αλλά και στα 2 μέτρα όταν βλέπεις τέτοια πράγματα, κάτι καταλαβαίνεις. Το καλό για μένα είναι, σε αυτή την περίπτωση, δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Άκης ο Λαδικός, ότι εκεί δεν έχουν πολλά πράγματα να πάρουν όσοι όλα αυτά τα χρόνια, γιατί όταν μιλάμε για τον Τροϊκό Πόλεμο μέχρι σήμερα, δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιοι δεν ξέρανε τι. Αυτό το αναφέρει και. Συγγνώμη, παρεμβαίνω. Αυτό να σε διακόπτω, τον Γιώργο. Αυτό το αναφέρει και η ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, ότι επειδή δυστυχώς δεν υπάρχει κεραμική, δεν μπορούμε και να χρονολογήσουμε. Άρα, ό,τι αμφορείς πιθανά έχουν χαθεί. Δεν μπορεί να γίνει χρονολόγηση τώρα. Δεν μπορεί να γίνει χρονολόγηση τώρα. Θα μπορέσει να γίνει χρονολόγηση ή με την αποτύπωση, ή με το τρίτο στάδιο, στο οποίο εδώ θα πρέπει να καλέσουμε όλη την ζακυνθινή κοινωνία να συμμετάσχει, όταν γίνουν οι τομές για να γίνει η αρχαιολογική σκαπάνη. Γιατί, κύριε Θεοδόση, πρέπει να γίνει αρχαιολογική, υποβρύχια αρχαιολογική έρευνα, να γίνουν υποβρύχιες τομές με τη μέθοδο που ξέρουν οι επιστήμονες, για να μπορέσουμε να έχουμε μια πλήρη επιστημονικά τεκμηριωμένη άποψη, ούτως ώστε να μπορέσουμε και ακριβώς να πούν μάλλον οι αρχαιολόγοι τι ακριβώς είναι αυτό. Φιλοδοξούμε ότι αυτό θα γίνει το επόμενο καλοκαίρι. Αυτές είναι περίπου το χρονοδιάγραμμά μας.
Αλλά εκεί βέβαια καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να μπουν και χορηγοί, να μπουν και άνθρωποι που θα βοηθήσουν οικονομικά αυτό το εγχείρημα. Εγώ σε όλα αυτά τα που λέγει ο Γιώργος προηγούμενα, θεσμικά πρέπει να κρατήσω κάποια στάση και δεν μπορώ να αισθανθώ, παρότι με πολύ μεγάλη χαρά θα ήθελα να αισθανθώ αυτά τα οποία λέει ο Γιώργος. Όμως πρέπει να μιλήσουμε με επιστημονικά τεκμηριωμένα θέματα. Εσείς κύριε Λαδικέ, φαντάζομαι έχετε μιλήσει και off the record με και το Υπουργείο και με κάποιους ανθρώπους. Αλλά δεν μας... Εγώ μπορώ να πω... Μιλάμε για συγκλονιστικές, αυτό εγώ μπορώ να πω και μόνο. Δώσει αυτά τα οποία υπάρχουν καταγεγραμμένα. Αυτό λοιπόν το οποίο υπάρχει καταγεγραμμένο το έτος 1934. Η Αγγλίδα αρχαιολόγος Σίλβια Μπέρντον ήρθε στη Ζάκυνθο και έκανε ανασκαφή πέρα των άλλων περιοχών και στην περιοχή του Αλικανά. Εκεί λοιπόν βρήκε ένα θολωτό μυκηναϊκό τάφ. Άρα, έτσι, αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα, συν κάποια άλλα ευρήματα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή, ότι ο Αλικανάς ήταν τουλάχιστον, και προσέχω πάρα πολύ καλά τις λέξεις που χρησιμοποιώ, τουλάχιστον μυκηναϊκό κέντρο. Μάλιστα. Σημαντικό μυκηναϊκό κέντρο, εφόσον αυτό το οποίο ανεβρέθηκε και εξερευνείται αθεωρηθεί ότι είναι το λιμάνι. Έτσι, και μάλιστα με ένα τόσο μεγάλο δημόσιο κτίριο. Εκεί επίσης να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχουν δύο λιθόστρωτοι δρόμοι, εκ των οποίων ο ένας είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, θα έλεγα και καλύτερα από την πλατεία Αγίου Μάρκου. Το γράφει και ανακοίνωση αυτό, έτσι. Ναι. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι πρέπει όλοι να αγκαλιάσουμε αυτή την προσπάθεια και περισσότερο η τοπική κοινωνία του Αλικανά και η κοινωνία της Ζακύνθου, γιατί εάν σήμερα 10 εφημερίδες των Αθηνών ασχολούνται με το γεγονός αυτό, εάν σήμερα μέσα μαζικής ενημέρωσης του εξωτερικού ασχολούνται με αυτό, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι βοηθώντας τους επιστήμονες, και ο Δήμος είναι εδώ για να βοηθήσει τους επιστήμονες, και έχει και ήδη το Δελτίο Τύπου του Πολιτισμού αναδεικνύει το ενδιαφέρον και τη συμβολή του Δήμου σε όλο αυτό. Οι τοπικές κοινωνίες λοιπόν, αν βοηθήσουμε τους επιστήμονες, δίνοντας τις πληροφορίες, τους διάφορους θρύλους, τα διάφορα παραμύθια τα οποία ακούγονται στην περιοχή, τις διάφορες τοπονυμίες που πιθανόν να μην είναι γνωστές ούτε σε εμάς τους ίδιους, θα έχουμε και ένα τεράστιο τουριστικό ρεύμα ενός καλά εννοούμενου τουρισμού, το οποίο αν θέλετε θα αλλάξει το τουριστικό τοπίο. Ο Γιώργος με την τόση εμπειρία του είπε ότι μπορεί να αλλάξει το στάτους ολόκληρο της περιοχής στο κομμάτι του τουρισμού. Γιώργο, εσύ θα συμφωνώ σε αυτό. Συμφωνώ. Διότι θέλω να πω ότι αν τόσα χρόνια έχουμε ως αφίσα και ως φωτογραφία το ναυάγιο, σκεφτείτε να έχουμε ένα τέτοιο πράγμα, έτσι. Και εγώ θέλω εδώ Τάσο να πω από την πλευρά του ρεπορτάζ, ναι. Γιατί με τον Άκη το Λαδικό κάναμε ίδια σχολή δημοσιογραφίας. Είναι ρεπόρτερ, δεν είναι θέμα ότι. Αλλά από τη θέση του, όπως είπε θεσμικά, πρέπει να τηρήσει μία στάση. Σωστά. Εγώ θα απαντήσω σε δύο ερωτήματα που θα κάνω αυτή τη στιγμή τηλεθεατές του Δελτίου. Πρώτον, δεν υπάρχει κάτι να κλαπεί, γιατί το πρώτο που θα σκεφτεί ο τηλεθεατής είναι «Ωραία, θα μπουν τώρα μέσα και το ρημάξουν». Δεν υπάρχει κάτι να κλαπεί. Όλο αυτό που βρίσκεται εκεί πέρα, ευτυχώς δεν έχει πράγματα που μπορεί κάποιος να πάει να τα πάρει. Δεν υπάρχουν κινητά πράγματα. Ακριβώς. Και δεύτερον, και σε αυτό που λέει ο Άκης δηλαδή, ότι θα πρέπει όλοι να συμβάλλουμε. Όλοι να συμβάλλουμε, αδερφέ, μέρα του περιβάλλοντος, παγκόσμια μέρα του περιβάλλοντος γιορτάζουμε. Ας μην πετάμε τα σκουπίδια μας, ας μην πετάμε τα κουτάκια της μπύρας και τα αυτά. Όχι μόνο εκεί που βρέθηκαν τα αρχαία, παντού βεβαίως να περάσουμε και το μήνυμα λόγω των ημερών. Έτσι ακριβώς. Αλλά ας προσέξουμε λίγο παραπάνω, διότι αν το ναυάγιο, το δεύτερο που θέλω να πω, αν το ναυάγιο έγινε σήμα κατά τη θέση για τη Ζάκυνθο, σκεφτείτε όταν πρώτα ο Θεός ολοκληρωθεί όλο αυτό το πράγμα, τι πρόκειται να γίνει. Ναι. Ναι, και κύριε Θεοδόση, ναι, ναι. Απλά για να μην παραφιλολογούμε, έτσι πρέπει να βάλουμε ένα χρονοδιάγραμμα αυτό. Φαντάζομαι τουλάχιστον μία τριετία θα χρειαστεί να γνωρίζουμε ακριβώς ακριβέστατα την πλήρη έκτασή του, την πλήρη χρονολόγησή του. Και μέχρι τότε μπορούμε να φανταζόμαστε και η φαντασία είναι ελεύθερη. Έτσι, πάρα πολλά πράγματα. Και η παραφιλολογία μας μαζί με τη φαντασία έχει μόνο, διότι και να ονειρευόμαστε πάρα πολλά πράγματα. Δεν μπορεί να πει σε κανέναν πολίτη που θα τον πάρει ένα τηλέφωνο, θα δουν το δελτίο, βλέπουν τις εφημερίδες όπως είπες. Θα πάρουν τηλέφωνο τον ξάδερφο του Τάσου και του πούνε τι γίνεται εκεί πέρα, τι λένε. Και ο καθένας μπορεί να αναπτύξει όποια θεωρία θέλει μετά,
θα υπάρχει παραφιλολογία. Έτσι. Γιώργο, γι' αυτό είπα εγώ ότι πρέπει να υπάρξει και λίγο επιθετική πολιτική από την πλευρά των αρχών. Εσύ το έχεις δέσει πάντως, φαντάζομαι, μέσω του ντοκιμαντέρ και του ρεπορτάζ, το έχεις δέσει και με μύθους και με αφηγήσεις, έτσι δεν είναι, με πολύ σπουδαία πράγματα. Γιατί... Εγώ ναι, κάθομαι και μελετάω αυτή την εποχή, όπως είπε και ο Άκης. Ο Άκης το καταλαβαίνω απολύτως, αυτό Άξι. Πρέπει να κάνει και αυτό κάνει και καλά κάνει. Έτσι, δεν μπορεί να βγει και να πει, όπα παιδιά, ελάτε εδώ να ανακαλύψαμε. Για να κλείσουμε. Για να κλείσουμε, κύριε Λαδίκη. Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή ενεργώ και ως Δήμος Ζακίνθου, εν πάση περιπτώσει, και πρέπει να αναδειχθεί πραγματικά ο κυρίαρχος ρόλος του Δήμου στην όλη υπόθεση. Να σας ενημερώσω ότι υπάρχει επίσης ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, επίσης πάρα πολύ σημαντικό, μέσα στο επόμενο 15ήμερο να έρθει η εφορία παλαιοντολογίας και σπηλολογίας για να καταγράψουν τις σπηλιές της Ζακίνθου και να γίνει έρευνα πάνω στις σπηλιές της Ζακίνθου και να προταθούν τρόποι ανάδειξής τους. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω τούτο και να κλείσω. Ότι μας ενδιαφέρει ο πολιτισμός και η ιστορία της Ζακίνθου. Κλείνουμε ευλαβικά το γόνι στην ιστορία και τον πολιτισμό και να βοηθήσει όλος ο κόσμος λέγοντας τρίλους, λέγοντας παραμύθια, όλα αυτά, να συγκεντρωθούν πληροφορίες οι οποίες θα δοθούν μετά στους ειδικούς επιστήμονες. Βοηθώντας ουσιαστικά το έργο έτσι, για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτό το οποίο έχουμε. Θα το έλεγα συσσαγωγικά σκοτεινό, με την έννοια ότι δεν, η Ζάκυνθος δεν είναι και ο τόπος εκείνος ο οποίος έχουν γίνει οι τεράστιες και οι μεγάλες ανασκαφές. Άρα τώρα έχουμε κάτι απτό στα χέρια μας. Βοηθάμε όλοι λοιπόν να ανακαλύψουμε το παρελθόν μας, να ανακαλύψουμε το ποιο είμαστε και αν θέλετε να ανακαλύψουμε και το μέλλον μας. Και γιατί η γη στην οποία, συγγνώμη κύριε Θεοδόση, η γη στην οποία κατοικούμε αυτή τη στιγμή και ζούμε, είναι δανεική από τα παιδιά μας. Έτσι ακριβώς. Γιώργο, η εκπομπή που ακολουθεί έχει σχέση με περιβάλλον. Έχει, το βλέπεις την πλούζα που φοράει ο αντιδήμαρχος πολιτισμού. Μαθαίνω παίζοντας το περιβάλλον. Είναι οι εκδηλώσεις που γίνανε στην πλατεία Σολομού και αλλού. Να πω ότι έχουμε και άλλα θέματα. Έχουμε το jazz με τον Ζακυνθινό, τον Πέτρο, το... Πες το μωρέ, τον Κλαμπάνη, κόλλησα, ναι, και έναν διεθνούς φήμης πιανίστα. Πολύ ωραία μουσική. Πάρα πολύ ωραία μουσική. Και να τελειώσω σε αυτό που, με αυτό που είπε ο Άκης. Εσύ έχεις κάνει και στα σπήλαια εκπομπή εντωμεταξύ, έτσι, γιατί είπε ο κύριος Λαδικός για τα σπήλαια, για τους σπηλαιολόγους. Και εκεί στα σπήλαια να πάρετε και δημοσιογράφους μαζί, Άκη μου. Έχεις σπουδαία πράγματα. Και για τους μύθους που είπε ο Άκης και ό,τι γνωρίζει ο καθένας από πληροφορία, από μύθο, από παραμύθια, από γιαγιά κτλ. Εγώ θα προσθέσω απλώς ότι πάνω από αυτά τα ευρήματα ο λόφος λέγεται Καστέλι. Μάλιστα. Έτσι, ονοείται. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο για τη συμμετοχή σας απόψε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Αλλάζουμε θέμα και πάμε τώρα μέχρι τη Λευκάδα. Έκτακτη συνεδρίαση για την πυροπροστασία πραγματοποίησε το Δημοτικό Συμβούλιο της Λευκάδας προχθές με εισηγητή τον ίδιο τον Δήμαρχο, τον κύριο Κώστα Αραβανή. Για το θέμα αυτό φιλοξενούμε τον Δήμαρχο στο απόψινό δελτίο. Κύριε Αραβανή, καλησπέρα από το Ionian Channel. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Έχουμε μια σειρά θεμάτων από Λευκάδα. Να ξεκινήσουμε λίγο για την πυροπροστασία. Κάνατε ένα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Σας ανησύχησε κάτι, είχαμε κάποιες εξελίξεις πάνω σε αυτό το θέμα? Κύριε Θεοδόση, θέλω να πω τα εξής. Φέτος, λίγες μέρες πριν το Πάσχα, πήραμε την απόφαση για εκταμείευση για τον Δήμο Λευκάδας, όπως και για τους άλλους Δήμους, αλλά για τον Δήμο Λευκάδας, το ποσό των 113.900 ευρώ για πυροπροστασία. Είχαμε και το έγγραφο της πυροσβεστικής, το οποίο μας δόθηκε εκείνες τις μέρες. Έγινε ένας αγώνας δρόμου, ήταν παραμονές του Πάσχα. Τα σημεία και τις θέσεις που μας περιέγραφε η πυροσβεστική έπρεπε να στείλουμε τους μηχανικούς της υπηρεσίας να καταγραφούν και να γίνουν πρόχειρες μελετούλες, να δούμε πόσο στοιχίζει το κάθε κομμάτι. Εκτιμήσαμε, επειδή η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε την 1η Μάη, ότι αυτό μπορεί να γίνει με τον τρόπο των μικρών έργων ανά δημοτική κοινότητα, ώστε να γίνουν 9 ταυτόχρονες μικροεργολαβίες από 10-17 χιλιάδων ευρώ η κάθε μία περίπου, να τελειώσουμε γρήγορα, να προλάβουμε σε ένα μήνα την αντιπυρική περίοδο της φετινής χρονιάς, που όπως καταγράφεται και από τους μετεωρολόγους, θα έχουμε πολύ ζεστό καλοκαίρι. Μάλιστα. Την ημέρα της συνεδρίασης ήταν η ημέρα που μας είχε καλέσει ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης 22 Πέμπτου, όταν έγινε η πρώτη συνεδρίαση για την πυροπροστασία.
στην Πάτρα να συζητήσουμε για το σχεδιασμό. Βέβαια, εδώ θέλω να τονίσω ότι το κράτος, το Υπουργείο Εσωτερικών, εντελώς καθυστερημένα μας έστειλε το ποσό αυτό. Αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να κατανοήσουμε ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Μάλιστα. Και βέβαια ακούγονται κάποιες φωνές από συναδέλφους να καταγγείλουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν έχω καμία αντίρρηση να καταγγείλω το Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί φέτος και πέρσι και πρόπερσι τα λεφτά για την πυροπροστασία είναι κουτσουρεμένα. Τα λεφτά για την πυροπροστασία έρχονται τον Απρίλιο-Μάιο και δεν έρχονται τον Νοέμβριο της προηγούμενης χρονιάς για να είμαστε έτοιμοι και να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αυτό όμως δεν λύνει το πρόβλημα. Μάλιστα. Και νομίζω ότι πέρα από καταγγελίες πρέπει να βρίσκουμε λύση και πολλές φορές κινούμαστε και οριακά γύρω από την νομιμότητα για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τον τόπο μας. Και εδώ δεν είναι να αγοράσουμε αυτοκίνητα ή να φτιάξουμε ένα πεζοδρόμιο και μιλάμε για κατάτμιση. Και θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Εδώ είναι ένα θέμα κέριο να προστατεύσουμε το Δήμο μας. Ορισμένοι λοιπόν συνάδελφοι, με την ασφάλεια ότι κάποιοι ψηφίζουν και ψηφίστηκε με 18-6 το θέμα στις εδρίες της 22-5, λένε κατάτμιση δεν το ψηφίζω, κατάτμιση δεν το ψηφίζω, κατάτμιση δεν το ψηφίζω. Και ακούω και τα σχόλια σε διάφορα blog, σε διάφορα sites. Δεν μπορεί να είναι κάποιος πιο ευαίσθητος από μένα προσωπικά. Και γι' αυτό επανέφερα το θέμα ενώπιση των συνεπειών στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και τους είπα, κύριοι, θεωρείτε ότι είναι κατάτμιση για να λύσουμε αυτό το θέμα. Δεν πάνε να αγοράσουμε αυτοκίνητα. Αν το βγάλουμε όμως μία δημοπρασία ή αναδημοτική ενότητα δύο-τρεις δημοπρασίες, μέχρι να ολοκληρωθούν μελέτες, έχουμε εργολαβικό κέρδος 18%, έχουμε απρόβλεπτα 10%, μειώνεται το ποσό. Εάν το πάρει ενός εργολάβος και όταν θα τελειώσει η διαδικασία της δημοπρασίας, μπορεί να πάρει και ένα μήνα, να έχουμε και ενστάσεις στις αποκεντρωμένες, στην Επιτροπή του 152 κλπ. Θα φύγει το καλοκαίρι. Μάλιστα. Και θα κάνουμε έργα πυροπροστασίας του 2013 στις αρχές του 2014. Για την επόμενη χρονιά. Τελικά τι αποφασίστηκε? Θα σας πω. Αυτό λοιπόν είναι ένα πραγματικό γεγονός. Η απόφασή μας κινούνταν μεταξύ νομιμότητας στα όρια της νομιμότητας, να μην το πω διαφορετικά. Υπάρχει όμως μια μερίδα συναδέλφων που δεν θέλουν να καταλάβουν. Και από τη μία σου λένε, Δήμαρχε, αντιστάσου εκεί, γίνεται παράνομος και εμείς είμαστε εδώ. Και όταν τους λέω, γιατί ήταν παρόν και ο διοικητής της πυροσβεστικής και κατέγραψε το πρόβλημα, ότι είναι έντονο το πρόβλημα. Θα έχουμε μια δύσκολη χρονιά φέτος και πρέπει να γίνουν τα έργα, γιατί εμείς πήγαμε για έργα μέχρι και το τελευταίο ευρώ να το καταναλώσουμε σε έργα αντιπυρικής προστασίας, βάζοντας και κάποια άλλα επιπλέον και προσλαμβάνοντας χειριστές από τα μη υπάρχοντα έσοδα του Δήμου και να λύσουμε το πρόβλημα. Έρχονται λοιπόν και λένε εκ του ασφαλούς κατάτμιση. Τους είπα λοιπόν, εάν με καλύψετε πολιτικά με μια ομόφωνη απόφαση για το θέμα αυτό αναδημοτική κοινότητα, εγώ να προχωρήσω. Θα μου πείτε βέβαια τι αλλάζει κάτι τέτοιο. Αν εγώ βρεθώ κατηγορούμενος για κάποιο θέμα και ξέρετε ότι είναι πολύ επικίνδυνη η περίοδη και η καταστάσεις να βρεθούμε στα δικαστήρια και σε δόλια. Θα είχα τη συνείδησή μου ίσχυ και θα είχα και μια δημοτική ομοφωνία, μια ομοφωνία από τις πλευρές ότι κατανοούμε το πρόβλημα, καταγγέλνουμε την κυβέρνηση που δεν τα θέλει έγκαιρα και θα είχα τη συνείδησή μου ίσχυ. Να υπάρχουν όμως φωνές και να μην καταλαβαίνουν το μέγεθος και το πρόβλημα που πάμε να αντιμετωπίσουμε με αυτόν τον τρόπο, δεν το δέχομαι. Είμαι πολύ πιο ευαίσθητος από τους άλλους. Μάλιστα. Βέβαια μπαίνουμε όχι στην αντιπυρική περίοδο, στην προεκλογική περίοδο και ο καθένας αρχίζει να επενδύει. Και βέβαια πρέπει να καταλάβουν κάποιοι ότι το Δήμο πρέπει να τον διοικήσουμε. Δεν είναι μόνο να καταγγείλουμε. Καταγγέλλω και εγώ, καθημερινά. Κρατή αγωνίας βγάζουμε. Αλλά ο Δημότης θέλει λύσει το πρόβλημά του. Η πυροσβεστική από την πλευρά της τι είπε ο διοικητής, κύριε Δήμαρχε? Καταρχήν ο κύριος διοικητής δεν μπορεί να πάρει θέση σε θέματα Δημοτικού Συμβουλίου. Όχι σε αυτό, αν συμφωνεί. Είπε ότι τα έργα αυτά είναι από τον κατάλογο των έργων που μας έχει δώσει ο ίδιος. Είπε ότι τα έργα αυτά είναι αναγκαία και απαραίτητα και τα ελάχιστα να γίνουν, γιατί με το ποσό που μας έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών δεν φτάνει για να καλύψουμε. Τα θεωρεί ως αναγκαία λοιπόν και από τα ελάχιστα, μάλιστα.
Βεβαίως. Είναι όμως θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Βέβαια έχουμε κραυγές και φωνές πατριωτισμού και ηρωισμού. Αντισταθείτε εδώ, μην πάτε, δεν μας νοιάζει ο εισαγγελέας, δεν μας νοιάζει το ένα, σε καλύπτουμε δήμαρχε. Εδώ σε ένα θέμα αντιπυρικής προστασίας, δυστυχώς όμως, δεν βάζουν πλάτη ορισμένοι. Μάλιστα. Γι' αυτό και εγώ λοιπόν το πάω με την νόμιμη διαδικασία. Θα το πάω γρήγορα, αλλά όποτε τελειώσω. Κύριε Δήμαρχε, πάμε σε ένα άλλο ζήτημα. Σήμερα ήσασταν στην περιφέρεια από ό,τι γνωρίζουμε. Είχατε μια σειρά επαφών. Τι ακριβώς έγινε, σε τι αφορούσε η επαφή σας αυτή? Σήμερα με πρωτοβουλία του βουλευτή που κλείσαμε ένα ραντεβού με τον γενικό, με τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Σπύρου, και παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη, συνεργατών μου, το Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών από το Δήμο και την προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, και βρεθήκαμε στην περιφέρεια. Παρόν ήταν και Περιφερειακός Σύμβουλος, όπως είπα, και ο Αντιπεριφερειάρχης, και συζητήσαμε με την διαχειριστική αρχή, παρουσία του κυρίου Σπύρου, όλα τα θέματα και τα έργα τα οποία είναι όρημα σε εκκρεμότητα και αγωνιζόμαστε για να οριμάσουμε. Σήμερα υπογράφηκαν δύο πάρα πολύ σημαντικά έργα για τη Λευκάδα. Η κατασκευή των σταθμών μεταφόρτωσης Βορείου και Νοτίου Λευκάδας και των ίσων Καστού και Καλάμου, ένα έργο ύψους 1,721, και η ανακαίνιση ενός ιστορικού κτηρίου στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Λευκάδας, της παλιάς Λευκάδας, η ανάπλαση του κτηρίου των Ζαμπελίων. 923.000 ευρώ. Υπογράφηκαν αυτά, ε? Υπογράφηκαν. Παράλληλα, την Τρίτη θα υπογραφεί το έργο ενίσχυση των υδροδότησης της πρώην Δημοτικής Ενότητας Ελωμένου, Περιγιάλιν Ιδρύ Βλυχό και Μεγάλο Αυλάκι, ύψους 428.000 ευρώ, συν άλλες 50 περίπου που είναι για την αρχαιολογία, 378, και άμεσα είναι σε διαδικασία να υπογραφεί και το Ιλεύκας, τουριστική προβολή, ύψους περίπου 230.000 ευρώ. Μάλιστα. Επίσης, μιλήσαμε για κάποια άλλα έργα τα οποία βρίσκονται στην περιφέρεια, θα ελεγχθούν, υπάρχει οριμότητα και ευελπιστούμε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα ενταχθούν. Αναφέρομαι ενδεικτικά στη νέα σύνδεση με αγωγό των νησών Καστού Καλάμου Ίδρευσης, 550.000 ευρώ. Αναφέρομαι στον επέκταση του βιολογικού της πόλης Λευκάδας και στην μεταφορά του αγωγού στο Ιόνιο, ένα έργο το οποίο είχαμε στείλει στο ΕΠΕΡΑ, είχε ενταχθεί, αλλά στη συνέχεια λόγω η πληθώρας έργων και μη υπραξιστηματοδότηση απεντάχθηκε, άρα είναι έτοιμο να το δώσουμε στην περιφέρεια, και κάποια άλλα έργα τα οποία... Αυτά μιλάμε στους επόμενους μήνες, δηλαδή, κύριε Δήμαρχε. Στους επόμενους μήνες, τα οποία τα προχωράμε. Μάλιστα. Το θέατρο της Λευκάδας 7,5 περίπου εκατομμύρια, και βέβαια βάλαμε και το μεγάλο πρόβλημα δύο σημαντικών έργων τα οποία θέλουμε για τον τόπο μας. Το μεγάλο έργο, γιατί το θεωρώ μεγάλο έργο, είναι τα προβλήματα που δημιουργούν στις δυτικές ακτές και δεν είναι μόνο της Λευκάδας. Να το προετοιμάσουμε έστω για την επόμενη προγραμματική περίοδο, τη διάβρωση των δυτικών ακτών του Ιωνίου. Το ίδιο πρόβλημα έχει η Κέρκυρα, δεν ξέρω αν τα άλλα νησιά έχουν το πρόβλημα. Να το δούμε συνολικά. Τα έργα του ΟΣΑΜ των μικρών νησιών και κάποιων μικρότερων βιολογικών καθαρισμών και δικτύων αποχέτευσης σε οικισμούς της Λευκάδας. Ευχαριστώ. Και παράλληλα ευχαριστώ. Προχωράμε και για την, αυτό βέβαια θα πάρει χρόνο, την ένταξη της αποχέτευσης των παραλιακών οικισμών της ανατολικής πλευράς, Λιγιά, Καριώτες και Νικιάνα. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συμμετοχή σας απόψε. Και για και την εγώ ενημέρωση. Ευχαριστώ θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό βράδυ. Και καλά να περνάτε. Γνωρίζετε για το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων? Ξέρετε ότι τώρα μπορείτε να αλλάξετε την ατμόσφαιρα αλλά και την οικονομία στο σπίτι σας? Γλαβάς, Σπύρος και Κώστας. Ενεργειακά κουφώματα με 70% επιδότηση στα πλαίσια του προγράμματος εξοικονόμησης κατοίκων με την εγγύηση Γλαβάς. Ενημερωθείτε τώρα. Δράστε άμεσα. Βγείτε κερδισμένοι για πάντα. Γλαβάς, Σπύρος και Κώστας. Στο τρίτο χιλιόμετρο κεντρικής οδού Ζακύνθου Βολιμών. Τηλέφωνο 26950-26960. Γλαβάς, Σπύρος και Κώστας. Γιατί όσοι μας γνωρίζουν, κερδίζουν. Πρώτα η ασφάλειά σας. Ασφάλειες ΟΓΑ από 86 ευρώ το εξάμηνο. Έχεις ανασφάλιστο όχημα? Είσαι άνεργος ή συνταξιούχος?
Εποφελήσου από τις εκτόσεις του γραφείου μας για το αυτοκίνητό σου. Ασφάλειες Λιβάνι. Στρίμω ξέτ, ξάπλω σετ, βόλεπ σετ και χούφτο σετ. Νέο σετ και ανανέο σετ. Συνεχίζουμε με μειωμένες τιμές. Get on the floor. Τώρα το beach basketball και στη Ζάκυνθο. Σε προσκαλούμε να δοκιμάσεις τα όρια σου συμμετέχοντας στο πρώτο τουρνουά Beach Basketball 3-on-3 που διοργανώνει η ΑΓΕΖ. Το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Ιουνίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Βασιλικό, στην παραλία του Κάζα Πλάγια. Φιλική συμμετοχή χορός Ζούμπα από τον Νίκο Σεκεριάδη και στα DEX ο DJ Angel. Μέγας χορηγός Oshi Isotronic Sports Drink. Έφτασε η ώρα για την καθιερωμένη μας σύνδεση με την Κεφαλονιά. Η Κωνσταντίνα Κομνίτσα μας περιμένει να μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις. Καλησπέρα, Κωνσταντίνα. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς Κυριδάκης, κ. Σωτήρη Κουρή, επισκέφθηκε σήμερα ο υποστράτηγος της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, κ. Χρήστος Κονταρίδης. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεφαλονιάς Κυριδάκης, κ. Ανδρέας Ζαβιέρης, ο υποδιευθυντής της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, κ. Ιωάννης Σταυρακάκης, και η τηλεοπτική παραγωγός του BBC, κ. Μέρη Παπαδριανταφύλου. Με την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο κ. Κουρής προσέφερε αναμνηστικό δώρο στον υποστράτηγο. Στην τελική ευθεία μπαίνει η κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Πάτρας, μια πίστα υψηλών προδιαγραφών διεξαγωγής αγώνων αυτοκινήτων στην περιοχή Χαλανδρίτσας Πατρών από την εταιρεία Αυτοκινητοδρόμιο Πάτρας ΑΕ, όπου βασικός στρατηγικός επενδυτής είναι ο κεφαλονίτης Μεγάλο Εργολάβος κ. Γιάννης Μαρούλης, με ποσοστό μετοχών στην ΑΕ 79%. Στόχος της εταιρείας είναι η διεξαγωγή αγώνων στο αυτοκινητοδρόμιο, όχι μόνο του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά και αγώνων παγκοσμίου ενδιαφέροντος, Grand Prix, Formula 1 κλπ. Που κατά καιρούς έχουν δηλώσει ενδιαφέρον να διεξαχθούν στη χώρα μας. Το έργο που θα κατασκευαστεί από την εταιρεία του κ. Μαρούλη θα έχει κόστος 100 εκατομμύρια ευρώ και θα δημιουργήσει 500 νέες θέσεις εργασίας. Επιτέλους, φέτος θα κάνουμε ρεκόρ αφήξεων, τονίζει σε χθεσινή της ανακοίνωση η Ένωση Ξενοδόχων μετά τη φετινή άνοδο κατά 18,86% στις αφήξεις με τσάρτερ τον περασμένο Μάιο. Η επίδοση των αφήξεων του Μάιο στο αεροδρόμιο μας υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση που υπογράφει ο πρόεδρος κ. Σπύρος Καλιατσάτος. Εδραιώνει την πεποίθησή μας ότι θα ξεπεράσουμε τη φετινή τουριστική περίοδο το όριο ρεκόρ του 2008 που είχαμε 182.363 αφήξεις. Μόνο ο τέος βουλευτής Σπύρος Μουσχόπουλος εμφανίστηκε από τους πρωτοκλασσάτους του ΠΑΣΟΚ στην προχθεσινή Ολομέλεια στο Ρεκίνα, στην οποία μίλησε το στέλεχος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του Κινήματος, Αντώνης Τιάρος. Έλαμψαν με την απουσία τους οι Αλέξανδρος Καλαφάτης, Μάκης Φόρτες, Μάρκος Κοτσιλίνης, Γιώργος Τσιριμηδός, Νόπι Αλεξανδροπούλου και Διονύσης Ραβαντινός. Προσήλθαν εκτός από τον κύριο Μοσχόπουλο οι Διονύσης Ιεωργάτος, Νίκος Βαλιανάτος, Διονύσης Ανδρεάτος, Νίκος Φρατζής, Άγγελος Πενετάτος, Γιώργος Βαρτελάτος, Κώστας Βαρτελάτος, Διονύσης Κωνσταντάτος, Αντώνης Λουβερδής, Νεολαίοι και άλλοι. Στην Ολομέλεια πήραν μέρος περίπου 25 στελέχη και μέλη και η συζήτηση περιεστράφηκε γύρω από τις υποψηφιότητες για τις εκλογές που θα γίνουν μεθαύριο για νέα νομαρχιακή και νέο ξεκίνημα στο τοπικό ΠΑΣΟΚ. Από την Περιφερειακή Ενότητα ανακοινώθηκε χθες ότι παρότι έχει γίνει έλεγχος στη θανατηφόρα στροφή των κοκκυλίων, η περίπτωση διερευνάται επιπλέον σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της αστυνομικής διεύθυνσης. Πρόκειται για το σημείο στο οποίο έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα οι φοιτήτριες του ΤΕΙ, Δήμητρα Μπαϊράμι και Ασημένια Μερκουριάδη. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι μετά τους νέους ελέγχους θα ληφθούν και νέα μέτρα εάν απαιτηθούν. Η μεγάλη πρεμιέρα της μεγαλειώδους και φαντασμαγορικής παραγωγής της εθνικής λυρικής σκηνής, της περίφημης όπερας του Ρίχαρντ Βάγνερ, Υπτάμενος Ολλανδός, πραγματοποιείται απόψε στο θέατρο του Ηρωδίου με την συμμετοχή δύο εντυπωσιακών cast ξένων και Ελλήνων καλλιτεχνών της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Τη χοροδία της εθνικής λυρικής σκηνής θα διευθύνει ο κεφαλονίτης μαέστρος Αγαθάγγελος Γεωργακάτος. Με τον Υπτάμενο Ολλανδό, μια από τις πιο δημοφιλείς παγκοσμίως όπερες του Ρίχαρντ Βάγνερ, η εθνική λυρική σκηνή συμμετέχει στην επέτειο για τα 200 χρόνια από τη γέννηση του συνθέτη. Αυτές ήταν οι ειδήσεις από την Κεφαλονιά. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ, Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Σε εξέλιξη θα βρίσκεται για μια εβδομάδα ακόμη η διαδικασία ενεργοποίησης των ατομικών δικαιωμάτων των παραγωγών της Ζακύνθου. Από τη μεριά τους, οι αγρότες αισθάνονται απογοητευμένοι, διότι απαξιώνεται ο κόπος και το προϊόν τους. Ακόμη και τα χρήματα της επιδότησης είναι πενιχρά μπροστά στα έξοδα που έχουν να αντιμετωπίσουν.
Σε εξέλιξη θα βρίσκεται για μία ακόμα εβδομάδα η διαδικασία ενεργοποίησης ατομικών δικαιωμάτων των παραγωγών της Ζακύνθου. Μέχρι και χθες είχαν ολοκληρώσει η διαδικασία 3.000 αγρότες, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις απομένουν άλλες 2.000 άτομα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ένας αγροτικών συνεταιρισμών δίνει παράταση, η οποία θα είναι και η τελευταία. Εάν χάσει τον ένα χρόνο, μπορεί τον επόμενο χρόνο να κάνει ενεργοποίηση και να συνεχιστεί επιδότηση. Εάν δύο συνεχόμενα χρόνια δεν γίνει ενεργοποίηση, οριστικά και αματάκτητα χάνει την επιδότηση. Αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή, γιατί έρχονται κατόπιν εορτής, μετά τις 15 Μαΐου που έπρεπε να κάνουν κάποιες μεταβολές, δεν έγινε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, διότι παλιά μπορούσες να το κάνεις. Τώρα όλα μπαίνουν μέσα σε κομπιούτερ με ένα κουμπάκι και να το κάνεις δηλαδή θα το πετάξει έξω το σύστημα. Οπότε δεν γίνεται τίποτα. Γι' αυτό μεγάλη προσοχή στις ημερομηνίες, διότι είναι δύσκολες οι εποχές και δεν πρέπει ο κόσμος να χάνει τις επιδοτήσεις του. Θα συνεχίσουμε μέχρι την άλλη Παρασκευή. Η άλλη Παρασκευή είναι τελεσίδικη ημερομηνία, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσουμε πέραν από την άλλη Παρασκευή να κάνουμε κάτι. Γι' αυτό 2.000 περίπου κόσμος είναι ακόμα που δεν έχει κάνει επιδότηση βάσει των στοιχείων που έχω στα χέρια μου. Πρέπει ο κόσμος να τρέξει, να προλάβει, να τακτοποιηθεί το θέμα, ούτως ώστε μέσα στον Οκτώβριο, όπως υπάρχουν οι προβλέψεις, να πάρουν την πρώτη δόση της επιδότησης. Με τη σειρά της υποδιευθύντρια της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, Άννα Κοτσόνη, κάλεσε τους παραγωγούς να παραβρεθούν οι ίδιοι στα γραφεία της Ένωσης για να ενεργοποιήσουν τα δικαιώματά τους, καθώς για πρώτη φορά χρειάζεται και η ταυτοποίηση της ταυτότητάς τους. Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει είναι η ταυτότητά του, να την έχει μαζί του, γιατί από φέτος θεωρείται και το γνήσιο της υπογραφής απάνω στην αίτηση ενεργοποίησης, το εκαθαριστικό του για τα ιδιόκτητα, ενοικιαστήρια σε περίπτωση που τα έχει μισθωμένα. Και το άμκα του. Αυτά είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Για αυτούς που έχουν και ζωικό κεφάλαιο, χρειάζεται καρτέλα από το κτηνίατριο με 31/12 απογραφή, θεωρημένη από τον κτηνίατρο. Διορθώνονται με μεγάλο κόπο, με μεγάλο χρόνο και υπάρχει περίπτωση να μην δοθεί, να μην μπορέσει να πάρει την επιδότησή του τον Οκτώβρη και τον Δεκέμβρη, το 50 και το 50%, να πάμε τον επόμενο χρόνο σε εκκρεμότητες που το Υπουργείο πληρώνει αναδίμηνο. Και φυσικά εκεί θα υπάρχει και καθυστέρηση των χρημάτων του. Άρα καλό είναι από τη στιγμή που έρχεται σε επαφή με τον υπάλληλο, εκείνη τη στιγμή σε ό,τι τον ρωτάει ο υπάλληλος να απαντάει, να ελαχιστοποιήσουμε τα λάθη. Είναι βασική προϋπόθεση αυτή, για να μην καθυστερήσει και η επιδότησή του. Από τη μεριά τους, οι αγρότες του νησιού μας είναι υποχρεωμένοι να προσέρχονται κάθε περίοδο από τα ξημερώματα προκειμένου να ενεργοποιήσουν τα δικαιώματά τους, ακόμα και αν δεν έχουν να δηλώσουν κάποια μεταβολή. Ταυτόχρονα, αισθάνονται απογοητευμένοι διότι απαξιώνουν το κόπος και το προϊόν τους, ενώ τα χρήματα της επιδότησης είναι πενιχρά μπροστά στα έξοδα που έχουν να αντιμετωπίσουν. Προβλήματα βέβαια πάντα υπάρχουν, γιατί είναι πολλές οι ώρες που παραμένουμε εδώ πέρα, αλλά υπομονή τα πάντα κερδίζει. Πόσο σημαντική είναι τώρα για τον παραγωγό η επιδότηση σε εποχές δύσκολες οικονομικά? Θεός. Βοηθάει πολύ. Βοηθάει πολύ. Είναι σημαντική. Είναι σημαντική. Η διαδικασία αυτή με την ενεργοποίηση είναι χρονοβόρα, ταλαιπωρεί? Θα έπρεπε να υπάρχουν πιο έτσι εύκολες λύσεις? Εντάξει, είναι ταλαιπωρεί, αλλά τι να κάνει ο κόσμος. Κάνει υπομονή. Από την ημέρα που γεννιέται μέχρι την ημέρα που πεθαίνει είναι μέσα στο χωράφι και κανείς δεν τον υπολογίζει. Η επιδότηση αυτό που μας δίνουν ψίχουλα. Πρέπει να μας δώσουν κάτι παραπάνω. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, αλλά δηλαδή ο κόσμος θα μας πάρουν για αυτά που έχουμε μέσα στην τσέπη μας και μας αφήσουν στο ράφι που λένε. Μηχανήματα τι θα θέλουν. Και μας ταλαιπωρούν μέρες, νύχτες, εδώ χάμε, ερχόμαστε από τα χαράματα. Γιατί να μας εξηγήσουν το λόγο. Τη στιγμή που εγώ δεν έχω κάνει τίποτα 10 χρόνια. Η περιουσία μου είναι αυτή. Και λέει, όχι, θα έρθεις, λέει, να πληρώσεις εδώ. Άμα πουλήσω, άμα αγοράσω, άμα γράψω το παιδί μου. Να έρθω εδώ πέρα να κάνω τις διαδικασίες. Όχι να έρχομαι κάθε χρόνο, γιατί να έρχομαι, γιατί να μας εξηγήσουν. Τα προϊόντα που δεν ενδιαφέρονται για τίποτα, για τίποτα. Τι χρειάζεται, η Ένωση δεν χρειάζεται. Άρωμα από τα Ιόνια πλημμύρισαν οι Θρακομακεδόνες από την εντυπωσιακή εμφάνιση της χοροδίας της Ένωσης Ζακυνθίων Αθήνας κατά τη συμμετοχή της στο πολιτιστικό φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε στο πνευματικό κέντρο του Δήμου, ύστερα από πρόσκληση της χοροδίας του Συλλόγου Γυναικών. Για το λόγο αυτό έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Ζακύνθιο κύριο Πέτρο Λάμπρο, συγγνώμη, Πλάτη Πόδη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου, αν δεν κάνω λάθος, στον Θρακομακεδόνα. Ναι, ναι, ναι. Καλησπέρα σας κύριε Πλάτη Πόδη.
Καλησπέρα σας κύριε Θεοδόση. Ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκρισή σας στο κάλεσμά μας. Να μας ενημερώσετε λίγο έτσι για τον πολιτισμό των Επτανήσων εκτός από τα Επτάνησα και ειδικά στην πρωτεύουσα. Λοιπόν, υπήρχε ένα φεστιβάλ στο οποίο ήταν καλεσμένη και η νεοιδρυθήσα χοροδία. Έτσι δεν είναι, της Ένωσης Εκκλησιών? Ωραία, ωραία. Να σας ευχαριστήσω και εγώ κύριε Θεοδόση για την επικοινωνία μας. Γιατί για όλους εμάς που πάσχουμε με την καλή έννοια από το σύνδρομο του Κάλβου και του Τσακασιάνου, αποτελεί βάλσαμο για κάθε επαφή με την πατρίδα και ό,τι συνιστά τον πολιτισμό της διαχρονικά. Πράγματι, στην πόλη μας την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την υποδοχή του Πατριάρχη Ρωσίας και την πιο προηγούμενη είχαμε ένα φεστιβάλ χοροδιών στο οποίο συμμετείχε και η νεοιδρυθήσα χοροδία της Ένωσης Ζακυνθίων, η οποία άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Θέλω να σας πω ότι το Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, του οποίου έχω και την Προεδρία περισσότερο από 10 χρόνια, έχει και πλούσιο έργο, αλλά και μια πλούσια παράδοση σε συνεργασίες με Ζακύνθιους καλλιτέχνες. Βέβαια, όπως ξέρετε, ο Καλλικράτης μας έκοψε τα φτερά, δεν μας έκοψε όμως τα πόδια για να πηγαίνουμε στο άρωμα, όπως πολύ καλά είπατε, το Ιόνιο άρωμα, το οποίο αντλείται από την ιστορία των Ιωνίων, το ιστορία που αποτέλεσε το εφαλτήριο της ιστορίας της νεότερης Ελλάδας. Για πράγματι, να μείνουμε λίγο, αυτό θα ήθελα, να μείνουμε λίγο σε αυτή την χοροδία. Ναι, πάμε. Πράγματι, σε αυτό το φεστιβάλ η νεοιδρυθήσα χοροδία, η οποία από ό,τι μίλησα με τον εκλεκτό μαέστρο της, έχει μόλις 8 μήνες καλλιτεχνικής παρουσίας, έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση. Ο μαέστρος είναι ένα ταλαντούχο και σεμνό παιδί που γνωρίζει και έχει και το μεράκι να ενσκύψει στον πολιτισμό μας. Το κυριότερο όμως, κύριε Θεοδόση, είναι και αυτό που με χαροποίησε, αλλά χαροποίησε και το φιλόμουσο κοινό των Θρακομακεδόνων, ήταν ότι ήταν μια χοροδία η οποία αποτελείται από νέα παιδιά. Είναι, σας το λέω από την εμπειρία που έχω, είναι κάτι σπάνιο. Δηλαδή η χοροδία των Ζακυνθίων είχε αρκετούς νέους, και νέες, οι οποίοι από ό,τι μου είπαν είναι φοιτητές, και τα παιδιά, ας πούμε, που έπαιζαν μουσική, τα μαντολίνα, η κιθάρα, αλλά και τραγουδιστές. Αυτό είναι σημαντικό γιατί δείχνει να έχει συνέχεια ο πολιτισμός και το πνεύμα του, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως, και πράγματι ο κόσμος ενθουσιάστηκε, διότι πρέπει να ξέρετε ότι, όπως λέμε και εμείς οι οποίοι ασχολούμαστε με τη φιλοσοφία, το κακό για να γίνει θέλει δύο, έναν που το κάνει και έναν που το ανέχεται. Και τα πολιτιστικά σκουπίδια που μας τόσα χρόνια μας κατέκλυσαν, τα ανεχτήκαμε και εμείς. Μάλιστα. Είναι λοιπόν, πιστεύω, καιρός να επιστρέψουμε στις ρίζες μας. Εσείς ως πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου φιλοξενείτε διαρκώς, από ό,τι είδα λίγο, από ό,τι διάβασα, καλλιτέχνες από τα Επτάνησα. Θα σας αναφέρω εντάχει, διότι σέβομαι το χρόνο σας. Ναι. Το μεγάλο ετήσιο αφιέρωμα που είχα κάνει πρώτη ετία στην Επτανησιακή ποίηση, υπό την αιγίδα του μεγαλύτερου νεοελληνιστή εν ζωή σολομιστή καθηγητού της Οξφόρδης, στο οποίο και ο φίλος μου ο Ηλίας Ανδριόπουλος παρουσίασε την έξοχη δουλειά του της Οδές του Κάλβου, αυτή τη γιγαντομαχία της μουσικής με την αληθινή ποίηση. Μάλιστα. Ήταν ένα ετήσιο αφιέρωμα στον Σολομό, στον Κάλβο και σε όλους τους μεγάλους Επτανήσιους ποιητές, αλλά και κάθε φορά που βρίσκουμε την ευκαιρία, το πρόγραμμά μας, διότι θέλω να σας πω ότι κάναμε περίπου 100 εκδηλώσεις το χρόνο. Μπράβο. Έχει μέσα άρωμα των Ιωνίων και φυσικά έχει και κάτι από τη Ζάκυνθο. Και όχι γιατί
την χάνει εγώ να είμαι Ζακύνθιος. Αλλά γιατί ο πολιτισμός αρχίζει από τη Ζάκυνθο. Και αυτό, έτσι, δεν είναι υπερβολή, είναι μία αλήθεια η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Εμείς θα λέγαμε και από όλα τα Επτάνησα πάντως, γενικώς. Μα φυσικά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλό κουράγιο και καλή δύναμη. Και εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι όλα καλά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλή δύναμη για να συνεχίσετε το έργο σας. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, καλό βράδυ. Με τρεις αστυνομικούς που μετακινήθηκαν από το Δήμο Αθηναίων ενισχύθηκε η Δημοτική Αστυνομία της Ζακύνθου προκειμένου να διεξάγει εντατικούς ελέγχους και να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της φετινής καλοκαιρινής περίοδου. Τρεις αστυνομικοί από το Δήμο Αθηναίων ήρθαν στη Ζάκυνθο για να ενισχύσουν τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας, κυρίως εντατικούς ελέγχους, αλλά και για τις αυξημένες ανάγκες της καλοκαιρινής περίοδου. Καλωσορίζοντας τους τρεις αστυνομικούς, ο προϊστάμενος της υπηρεσίας Δημήτρης Συνετός ανάφερε ότι πρόκειται για εξαίρετους άνδρες, οι οποίοι έχουν εμπειρία και την επάρκεια να χειρίζονται άριστα κάθε περιστατικό. Πράγματι, έχουν έρθει τρία αξιόλογα άτομα, σαν χαρακτήρες. Αυτό έχω καταλάβει αυτό το λίγο χρονικό διάστημα που τα παιδιά έχουν έρθει εδώ. Υπάρχει πολύ καλή συνεργασία. Έχουμε ξεκινήσει. Μαθαίνουν σιγά-σιγά την πόλη, γιατί δεν ξέρουν. Και περιμένουμε μια συνεργασία με τα δικά τους από αυτά που ξέρουν, μαζί με αυτά που είμαστε εμείς, να έχουμε μια καλύτερη παρουσία στη Ζάκυνθο. Από τη μεριά τους, οι δημοτικοί αστυνομικοί που ήρθαν στη Ζάκυνθο από την Αθήνα, συγκρίνοντας τις δύο περιοχές, ανέφεραν ότι πρέπει να υπάρχει αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς και να σέβεται ο ένας πολίτης τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του άλλου. Παράλληλα, υποστήριξαν ότι με τη γνώση και την εμπειρία τους αντιμετωπίσουν κάθε πρόβλημα και διενεργούμενο έλεγχο. Σε σχέση με την Αθήνα δεν υπάρχει σύγκριση, είναι διαφορετικά τα μεγέθη. Εδώ πέρα υπάρχει ένα πρόβλημα σε σχέση με τη στάθμευση. Πρέπει να μάθουν οι πολίτες να λειτουργούν με τους νόμους και να συνηθίσουν πάνω σε κάποιες κλασικές αποφάσεις και σε σεβασμό απέναντι στους υπόλοιπους πολίτες. Πρέπει να σέβονται τους πεζοδρόμους και τα πεζοδρόμια και γενικά τη διέλευση των οχημάτων να μην έχουμε θέματα διπλής σειράς πάνω στη στάθμευση. Προς το παρόν δεν έχουμε διαπιστώσει ιδιαίτερο πρόβλημα. Δηλαδή, ιδιαίτερα στις παραλίες που έχει κόσμο κτλ. Είναι ελάχιστοι οι μικροπολιτές που έχουμε βρει. Θα το αντιμετωπίσουμε. Έχουμε την όρεξη, τη δύναμη, τη θέληση. Και όταν θα πιστεύω ότι θα έχει περισσότερο κόσμο το νησί, ίσως να μεγαλώσει και το πρόβλημα, γιατί πάνε μαζί αυτά. Αλλά μέχρι τώρα είναι πολύ ελάχιστο, πολύ μικρό. Έχει πολύ μικρό πρόβλημα το νησί. Είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Βρήκαμε τον Ανθό της Ανατολής όπως το περιμέναμε και θα μπορέσουμε να μεταφέρουμε ό,τι εμπειρία έχουμε από την πρωτεύουσα ώστε να ενισχύσουμε το έργο της Δημοτικής Αστυνομίας εδώ. Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν εκατοντάδες πολίτες της Ζακύνθου οι οποίοι έχουν χτυπηθεί από την ανεργία και δεν διαθέτουν ασφάλιση. Στο θέμα αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, Τάκης Τρούζας, ο οποίος επεσήμανε ότι τα πράγματα είναι ανεξέλεκτα και κάλεσε τους εργαζόμενους να αντιδράσουν δυναμικά και να συσπηρωθούν τα σωματεία τους. Στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και στη Ζάκυνθο με τους ανασφάλιστους τους εργαζόμενους και τους άνεργους, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τάκης Τρούζας. Ο ίδιος υποστήριξε πως όλο και περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν πλέον να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ενώ τα χρέη των ασφαλιστικών ταμείων έχουν εκτιναχθεί σε δυσθεώρητα ύψη. Γίνεται μια προσπάθεια από το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, από τα σωματεία, τα εργατικά κέντρα, τις ομοσπονδίες πανελλαδικά που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, να αναδείξουμε το σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει στο ασφαλιστικό, στην ατροφαρμακευτική περίθαλψη και ό,τι έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία των εργαζομένων, των φτωχών πλατιών λαϊκών στρωμάτων, που σε συνδυασμό με την κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας, το επόμενο διάστημα αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι θα είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση για την εργατική λαϊκή οικογένεια. Η ανεργία τσακίζει κάθε εργατική και λαϊκή οικογένεια. Χιλιάδες εργατοϋπάλληλοι πετιούνται στον δρόμο, χιλιάδες είναι απλήρωτοι. Για πολλούς μήνες κλείνουν μαγαζιά, μικρομάγαζα, χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι και μικροί ΕΒΕ πετιούνται στην ανεργία, καταχρεωμένοι και χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ζήτημα το οποίο καίει την εργατική λαϊκή οικογένεια είναι το ασφαλιστικό, που από ό,τι φαίνεται το επόμενο διάστημα θα πάρει δραματικές διαστάσεις, που μαζί με την άθλια κατάσταση που βρίσκεται το σύστημα υγείας και στο νησί μας, οι εργαζόμενοι θα έρχονται αντιμέτωποι με θανάσιμα προβλήματα. Η σημερινή οικονομική κατάσταση των ασφαλιστικών ταμείων βάζει σε κίνδυνο ακόμα και την καταβολή και αυτών των τσεκουρεμένων συντάξεων που δεν φτάνουν ούτε για την κάλυψη των στοιχειώδων αναγκών
την ευθύνη για αυτή την κατάσταση φέρνουν όλες οι κυβερνήσεις, οι οποίες για λογαριασμό του κεφαλαίου λιάνισαν τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων για την καπιταλιστική ανάπτυξη, με δανεικά και αγύριστα. Σε αυτά πρέπει να προσθεθούν το τζογάρισμα και το κούρεμα των αποθεματικών, η σφοροδιαφυγή και οι χαριστικές ρυθμίσεις προς τις επιχειρήσεις. Τώρα, ο στόχος τους είναι ουσιαστικά να περιορίσουν τις κύριες συντάξεις στη βάση των 360 ευρώ και να καταργήσουν τις επικουρικές. Επίσης, τα έσοδα των ταμείων έχουν μειωθεί από 14% για το ΙΚΑ έως 30% για τον ΟΑΕ, το πρώην ΤΕΒΕ δηλαδή, που σε συνάκτηση με τη συνεχώς μειωμένη κρατική χρηματοδότηση αφήνουν ένα χρηματοδοτικό κενό ύψους 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος του 2013. Έφτασε η ώρα για την αθλητική ενημέρωση. Ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος είναι κοντά μας. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Δύο διοργανώσεις θα υπάρχουν στη Ζάκυνθο το Σαββατοκύριακο και οι δύο έχουν να κάνουν με τον μπάσκετ. Να πάμε να δούμε τις δύο αυτές τις διοργανώσεις. Αύριο το πρωί και την Κυριακή το πρωί, στο Χριστό της Παναγούλας, ο Δήμος Ζακύνθου διοργανώνει το πρώτο τουρνουά 3-on-3, εκεί όπου δήλωσαν τελικά συμμετοχή 17 ομάδες. Ξεκινάνε στις 9.30 το πρωί, μέχρι το μεσημέρι θα είναι οι αγώνες και την Κυριακή το ίδιο. Είναι δύο ηλικιακά τμήματα, από 12 έως 16 ετών και από 17 ετών και επάνω. Αυτό λοιπόν είναι, αυτή είναι μία διοργάνωση που την κάνει, όπως είπαμε, ο Δήμος Ζακύνθου, και η άλλη διοργάνωση είναι από τις Ακαδημίες της ΑΓΕΣ. Οι Ακαδημίες της ΑΓΕΣ, οι οποίες φτάνουν προς το τέλος τους η χρονιά αυτή, και έτσι το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Ιουνίου αντίστοιχα έχει κάποιες εκδηλώσεις. Θα κατέβει ο τεχνικός διευθυντής της TNBA, ο κύριος Αχιλλέας Δεμέναγας. Είναι η δεύτερη επίσκεψή του, όπου γίνεται και η ολοκλήρωση και η αξιολόγηση των τεχνικών δεξιοτήτων και των φυσικών ικανοτήτων όλων των καλαθοσφαιριστών, όλων των μικρών. Εκεί θα πάρουν μέρος, Τάσο, τα junior, pro junior, τα mini και οι παμπέδες με το παιδικό. Αυτά λοιπόν το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Από το χώρο του ποδοσφαίρου τώρα και από τον ΑΒΣ Ζάκυνθος δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Η κίνηση αυτή που ξεκίνησε με 6 έχει φτάσει στους 15, αλλά πληροφορίες μας κάνουν λόγο ότι έχουν φτάσει ήδη τους 20 και αυξάνεται ο αριθμός των επιχειρηματιών οι οποίοι θέλουν να πάρουν στα χέρια τους τον ΑΒΣ Ζάκυνθος. Με την διοίκηση δεν καρποφόρησε τίποτα. Έχουν αποχωρήσει από την υποψηφιότητα αυτή που είχαν θέσει να πάρουν την ομάδα. Και όπως δηλώνουν, παρακολουθούν τις εξελίξεις και θα τα πούν όλα και θα ζητήσουν την ομάδα στην Γενική Συνέλευση που, όπως έχει πει ο κύριος Γούναρης, θα γίνει στις 22 Ιουνίου. Αυτά. Οπότε τα σπουδαία, Γιώργο, τα σπουδαία στις 22 Βεβαίως. Ιουνίου. Αν γίνει τότε, εξελίξεις. Γιατί αυτή την ημερομηνία έχει δώσει ο κύριος Γούναρης, από εκεί και πέρα βέβαια θα πρέπει να το δούμε και με δελτίο τύπου στα μέσα ενημέρωση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Καλό βράδυ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το απόψινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ionian Channel ολοκληρώθηκε. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή Πρόσωπα με τον Γιώργο Γεωργιάδη. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.